Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Ικόρινθος στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Παρακολουθούμε ζωντανά όλοι μαζί τον αγώνα της Κορίνθου και των Αγίων Θεοδόρων στον τελικό του κυπέλου Κορινθίας. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων με μια δική της τακτική, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τις καλές βαθιές μεταβιβάσεις της, με τρεις εξαίρετους ποδοσφαιριστές στην επίθεσή της, προσπαθεί συνέχεια να παίξει την πλάτη της άμυνας Κορίνθου. Το προσπάθησε 2 με 3 φορές και έφερε σε δύσκολα, έβαλε δύσκολα στην άμυνα της Κορίνθου. Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα της Κορίνθου προσπαθεί να έχει κατοχή. Κατοχή, πολύ καλό passing game, προσπαθώντας έτσι να κάνει ρήγματα στη συμπαγή άμυνα των Αγίων Θεοδόρων. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα λέγαμε ιδιαίτερες φάσεις δεν υπάρχουν. Υπήρξαν 2-3 σουτ, όπως το ανάποδο ψαλιδάκι του Χαρτσιά, όπως 2-3 σουτ της Κορίνθου και μία κίνηση τέτα τέτα από τον Τσαουσάη για την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Ο κύριος Ρούτσης κάνει ένα τελευταίο έλεγχο πριν δώσει το σφύριγμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ζητάει από τους δύο τερματοφύλακες το OK, έτοιμος, και ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο του τελικού Κορινθίας. Χαρτσιάς, Δημητρίου, Παπα-Νικολάου, Χατζής, Νοπιέζο Σιδηρόπουλος, Αμαραντίδης θα χάσει την μπάλα. Παλιά που γίνεται για τον Σιδηρόπουλο, βγαίνει ο Αργυρόπουλος, κρατάει την μπάλα, παρακινδυνευμένα εκεί ο Αργυρόπουλος. Βέβαια ήταν πλάγια, δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος εκεί, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τρίπλες όταν καιρο φυλακτεί μια τετράδα παικτών των Αγίων Θεοδόρων, που ξέρεις ότι αυτοί οι παίκτες ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Να δούμε τον Δημητρίου. Δημητρίου στο Ματία, που είναι μπροστά από τα δύο center back. Για να ανεβαίνει και ο Παπα-Νικολάου. Ματίας, Παπα-Νικολάου, βγαίνει ο Κρυαράς να πιέσει. Η πίεση φέρνει αποτέλεσμα με τον Καρβέλη να κερδίσει μια μπάλα. Στη συνέχεια ο Δημητρίου γυρίζει στον τερματοφύλακά του τον Παναγιωτόπουλο. Κυριαλάνης. Έχει μπροστά του ο Καρβέλη, γυρίζει πίσω Δημητρίου και πάλι. Θέλει κίνηση στα χαφ και έτσι πρέπει να κάνει μια διορθωτική κίνηση. Στη μεσαία του γραμμίου ο κύριος Ζαναβάρας. Θέλει περισσότερο κινητικότητα. Ο Κυριαλάνης μένει στον άξονα, έχει έρθει αριστερά ο Παπα-Νικολάου. Η σέντρα που γίνεται για το Κυπαρίσι. Η μονομαχία στον αέρα. Κυριαλάνης κερδίζει. Αφήνει ωραία το σούτ από το ράπτη, το σούτ. Η μεγάλη ευκαιρία της Κορίνθου. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Κορίνθου. Αφού ξεκλείδωσε προς στιγμή την άμυνα των Αγίων Θεοδόρων, ο ποδοσφαιριστής Κορίνθου έφτασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Χωρίς αμυντικό απέναντί του, έγινε ένα καλό σουτ, την μπάλα πέρασε out. Έτσι λοιπόν καταγράφεται αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της Κορίνθου. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων θα ξεκινήσει επίθεση, ενώ και οι δύο πάγκοι, και ο κύριος Μπαρμπολούτσι και ο κύριος Ζαναβάρας, έχουν σηκώσει μια τριάδα παιχτών, η οποία προθερμαίνεται πίσω από τα δύο γκολπός. Κόρδος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ματίας, οργανωτής, Χαρτσιάς, ωραία κίνηση κάνει ο Χαρτσιάς. Ο Νικολάου διώγνει όπως όπως, ο Ράπτης μπαίνει στη φάση, διεκδικεί στον αέρα Κυριαλάνης. Κυριαλάνης φεύγει μπάλα, πλάγιο για την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Ο Καρβέλης σε αυτό το δεξί πλάγιο. Ο κύριος Μπαρβολούτσι κάνει διορθωτικές κινήσεις, ο Δημητρίου ελέγχει, θα δώσει τον Παναγιωτόπουλο και αυτός ο Δημητρίου έχει χώρο, αλλά πλησιάζουν οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων. Ο Κρυαράς μπαίνει στη φάση δυνατά και κάνει φάουλ, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα,
Παρά τα χρόνια του ο Μάκης ο Κρυαράς πιέζει συνεχώς όπου μπορεί και όπως μπορεί θα λέγαμε. Να δούμε τον Αμαραντίδη που είναι στα δεξιά. Γυρίζει πίσω ο Αργυρόπουλος, θα αφήσει για τον Παναγιωτόπουλο. Παναγιωτόπουλος στη μεγάλη παλιά και η Κόρδος παγνεί την κόντρα αυτή τη στιγμή και χτυπάει με το ίδιο νόμισμα του Αγίου Θεοδόρους. Φάουλ του Κρυαρά στον Αμαραντίδη. Κρυαράς λέει ότι δεν έκανε τίποτα, αλλά θεωρούμε ότι υπήρχε φάουλ εκεί. Να δούμε τον Χαρτσιά. Ωραίο άνοιγμα στον Κυριαλάνη. Τσιμπάει ο Κυριαλάνης. Μπαίνει ο Καρβέλης στη φάση, παραχωρεί κόρδερ που θα επιστρατεύσει τον Ματίας αυτό το κόρδερ. Από τα αριστερά καθώς επιτίθεται η ομάδα της Κορίνθου με το δεξί ο Ματίας ζητάει πρώτο δοκάρι. Τώρα παίρνει ο Κυπαρίσης το πρώτο δοκάρι, Αργυρόπουλος, Αμαραντίδης. Άνοιξε πολύ την μπάλα, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε σώματα. Εκεί μονομαχίες στην μικρή περιοχή, Χαρτσιάς, η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων βγαίνει με το Σιδηρόπουλο. Και ο Χατζής θα διώξει την μπάλα, ενώ από αριστερά ο Σιδηρόπουλος περίμενε μπάλα, ήταν μόνος του εκεί, υπήρχε αμυντική ανισορροπία. Και τώρα οι Άγιοι Θεοδόροι μπροστά, ο Παπα-Νικολάου κερδίζει το φάουλ. Γρήγορη εκτέλεση, Αμαραντίδης. Ψάχνει στήριγμα, δεν βλέπει στήριγμα κανέναν. Ο Ράπτης είναι πίσω. Κυπαρίσης, Ράπτης, ωραίο άνοιγμα. Να δούμε το Χαρτσιά. Overlap από τον Ματία. Υπάρχει χέρι εκεί. Εμείς είδαμε κάποιο χέρι εκεί. Και ακούστηκε και το χέρι από τον ειδικό ήχο που βγάζει. Τώρα κατά πόσο ήταν ακούσιο, κατά πόσο το είδε ο κύριος Ρούτσης. Θα μας διαφωτίσει μετά αν μπορέσουμε η κάμερα του Θήμιου Τσαρμπού. Αν μπορείτε κι εσείς να βγάλετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ευκαιρία τώρα σε αυτό το φάουλ, αν μπορούμε Θήμιο. Αν και ανεβαίνει αρκετός κόσμος, πιστεύω μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ. Είμαστε στο 5ο προς 6ο λεπτό της επανάληψης. Να δούμε τη φάση αυτή, να δούμε την εκτέλεση. Και σε πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε την επίμαχη φάση. Ο ποδοσφαιριστής των Αγίων Θεοδόρων λέει στον Αμαραντίδη ότι βρήκε στο στήθος του και μπορεί να βρήκε και λίγο χέρι στο σακούσιο. Ο διαιτητής ήταν κοντά. Να δούμε την εκτέλεση. Αρκετός κόσμος ψηλά. Γυρόπουλος, κεφαλιές, Νικολάου θα διώξει. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην άμυνα των Αγίων Θεοδόρων. Ματίας. Ζητούν σέντρα οι Κορίνθοι. Γίνεται σέντρα. Αργυρόπουλος έχει μείνει μπροστά και ζητάει την μπάλα. Ο αρχηγός πιέζεται από τα δύο πεντάρια. Μπάλα γίνεται η σέντρα. Ο Σταμέλος θα μπλοκάρει. Στα μέλος ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, κάνει και το δυνατό βολέ. Ο Δημητρίου την κεφαλιά, Αμαραντίδης την κατεβάζει. Πίσω για το Χατζή. Παναγιωτόπουλος ζητάει ο Κυριαλάνης και τη δίνει ο Χατζής σε δεύτερο χρόνο. Ο Κυριαλάνης έχει χώρο. Θα προτιμήσει την κάθετη στο Χαρτιά, ο οποίος την τσιμπάει. Κερδίζει το πλάγιο από τον Καρβέλη. Ματίας. Κυριαλάνης, Δημητρίου. Δημητρίου στον Παπα-Νικολάου. Εκεί έχει ένα πρόβλημα κυκλοφορίας η ομάδα της Κορίνθου. Κυπαρίσης θέλει να περάσει. Νικολάου θα διώξει με στόχο κάποιο συμπαίκτη του. Εκεί ο λιγορή άμυνα. Βγαίνει ο Παναγιωτόπουλος, θα λέγαμε με καθυστέρηση. Οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων είναι πραγματικά βέλη μπροστά, η τριάδα αυτή που σας είπαμε. Δεν αφήνουν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κυνηγάνε όλες τις μπάλες στην άμυνα της Κορίνθου, προσδοκώντας το λάθος.
Ράπτης. Ράπτης προσπαθεί. Ωραίο το 1-2. Ο Ράπτης έπαθε τράβηγμα εκεί ή τον πάτησε κάποιος. Πιάνει την περώνη του ποδιού του. Να δούμε τη φάση αυτή. Κεφαλιά και γκολ. Γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ. Και όλοι οι Άγιοι Θεόδωροι στον αέρα. Ο Τσαουσάη τον γκολ. Το γκολ λοιπόν. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Και έχουμε στο 10 λεπτά, στο 55, η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων προηγείται με 1-0 της Κορίνθου. Ύστερα από την κεφαλιά του Τσαουσάη, η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, τρυπώνει στο δεύτερο δοκάριο Τσαουσάη, πιάνει ωραία κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κόρινθος, Άγιοι Θεόδωροι 0-1, εδώ στο δημοτικό στάδιο της Κορίνθου. Ένα μηδέν λοιπόν, στο 55, από τον Τσαουσάη. Τώρα λοιπόν ο διαιτητής, μετά από 2 λεπτά, Παναγιώτης Νταναβάρας, δεν ξέρουμε, ζητάει το βοηθό του να πάει εκεί να ζητάει αλλαγή. Θα ζητήσει δεύτερο σεντερφόρ, τι θα ζητήσει. Βλέπει, όχι, απλά τους δύο ποδοσφαιριστές ετοιμάζει, τους εντείνει το ζέσταμα με τον συνεργάτη του και τους ετοιμάζει. 2 αλλαγές εν ώψη αυτού του 0-1 των Αγίων Θεοδόρων, που όπως είπαμε η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων σε αυτό το γνωστό της παιχνίδι, σε αυτή την πίεση στην αντίπαλη άμυνα, χωρίς να έχει παιχνίδι κατοχής, φέρνει το παιχνίδι στο 0-1. Τώρα η ομάδα της Κορίνθου θα πρέπει να διαχειριστεί μία πιο κλειστή άμυνα, θα πρέπει να βρει διαδρόμους, θα πρέπει να έχει περισσότερο κίνηση, αν θέλει να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Η συνταγή θεωρώ ότι είναι γνωστή. Η ομάδα της Κορίνθου στα δύσκολα ζήταγε πίεση και στα 4/4 του γηπέδου. Αν δεν το εφαρμόσει, η ομάδα της Κορίνθου θα έχει πρόβλημα. Τώρα βγαίνει ο Κυριαλάνης. Διώγνει την μπάλα. Το παιχνίδι έχει αγριέψει αρκετά. Και έχουμε παίχτη στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα από τον κύριο Ρούτσι. Ο παίχτης των Αγίων Θεοδόρων είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κράμπα, βλέπουμε να γίνεται διάταση για κράμπα, δεν βλέπουμε να μπαίνουν μέσα οι γιατροί ή οι βοηθοί. Κράμπα έχει ο ποδοσφαιριστής, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να... Ο κύριος Ρούτσης τώρα λέει να μπει πολύ αργά, έπρεπε να αρχίσει να μπει ο γιατρός μέσα. Τι περίμενε, εφόσον ο παίκτης είναι εντός αγωνιστικού χώρου, περιμένει τι. Τελικά γίνονται κάποιες μαλάκες, περιμένουμε και εμείς αυτή την διακοπή, ενώ μπορούσε να βγει ο ποδοσφαιριστής έξω. Ο κύριος Ρούτσης. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει τραυματισμός, υπάρχει το 1-0. Σίγουρα δεν βιάζονται οι Άγιοι Θεοδόροι. Oh.
ο Μπουλούμπασης δέχεται τις περιποιήσεις των γιατρών. Να οι αλλαγές. Βάζει δύο ποδοσφαιριστές. Βάζει Μυριώτη και Σαξανίδη. Αλλάζει το επιθετικό του δίδυμο. Να δούμε ποιοι παίκτες θα βγούνε. Θα παίξει με δύο ψηλούς, όχι. Ο ένας είναι ο Κυπαρίσης. Αλλά βάζει δύο ψηλούς, βγάζει και Αμαραντίδη. Άρα θα πάει σε παιχνίδι μεγάλο, θα παίξει με γεμίσματα, γιατί και Μυριώτης και Σαξανίδης είναι ψηλά παιδιά, διπλή αλλαγή. Αμαραντίδης και Κυπαρίσης εκτός. Και θα δούμε την διάταξη των δύο παιχτών. Θα παίξει με δίδυμο σίγουρα μπροστά. Να δούμε τι θα γίνει με τα χαφ, το ποιος θα προωθήσει. Ένα όχι καλό γύρισμα θα λέγαμε. Ο Ράπτης είναι πίσω από τα δύο φορ αυτή τη στιγμή. Χαρτιάς αριστερά, δεξιά πήγε ο Παπα-Νικολάου. Στον άξονα είναι Ματίας και Ράπτης. Να δούμε την αντίδραση των παιχτών της Κορίνθου σε αυτό το 1-0. Το 0-1 όπως προτιμάτε, με βάση το πώς έχει κληρωθεί η ομάδα για το κύπελο. Η μεγάλη μπαλιά, δεν έχει στόχο κανένα. Εκεί ήταν ο σκόρερ, ο Τσαουσάη, ο οποίος δεν μπορούσε να την προλάβει. Η ομάδα της Κορίνθου ψάχνει στηρίγματα. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων πιέζει την μπάλα. Πιέζει την μπάλα. Όταν την πάρει και ιδιαίτερα όταν παίρνει την μπάλα ο Ράπτης, ανεβαίνει ψηλά ο Κρυαράς με την εμπειρία του και πιέζει την πρώτη μπάλα. Πιέζει τον κουμανταδόρο της ομάδας Κορίνθου. Να δούμε το πλάγιο από αριστερά. Αργυρόπουλος στην κεφαλιά. Μυριώτης. Παπα-Νικολάου, Μυριώτης. Μπάλα δεν έχει βγει, ο Μυριώτης κατεβάζει, μπαίνει με δύναμη ο Σύρμος και ο Σιμός και διώχνει την μπάλα πλάγιο. Πλάγια λοιπόν με το Χατζή. Χατζής. Κάνει κίνηση ο Μυριώτης, κάνει κίνηση ο Ράπτης. Πιέζουν οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων με τον Μπουλούμπαση. Το ωραίο τακουνάκι, Μυριώτης. Για τον Κυριαλάνη, Κυριαλάνης, την παράλληλη σέντρα. Αποκρούει ως αμέλος και παίρνει και τα χειροκροτήματα της Κερκίδας. Στα μέλος, στον βολέ. Χατζής πιέζεται εκεί από τον Σιδηρόπουλο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τζέρτζη, κινείται από αριστερά. Θα κάνει και τη σέντρα, καθαρίζει τη φάση ο Δημητρίου. Ράπτης, εδώ μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα ο κύριος Ρούτσης. Από αριστερά τώρα η ομάδα της Κορίνθου με το Χαρτιά, δεν υπάρχει κίνηση overlap. Και οι δύο είναι στον άξονα, τώρα κινείται ο Σαξανίδης. Σαξανίδης πιέζεται από τρεις. Κρατάει την μπάλα, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτό είναι αδύνατο. Αυτό δεν υπάρχει. Και βλέπετε πόσο απλά οι Άγιοι Θεόδωροι με μία μπάλα βγαίνουν μπροστά και κυνηγάνε τον γκολ. Χαρτιάς. Χαρτιάς. Πάλι τον προλαβαίνει άμυνα, υπάρχει φάουλ. Εκεί και κίτρινη κάρτα. Θεωρώ η κίτρινη κάρτα είναι για διαμαρτυρία. Δεν είναι τόσο για την παράβαση, γιατί ο ποδοσφαιριστής έγινε, δεν έγινε το φάουλ, σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε, τράβαγε την μπλούζα του, την έφαγε. Από εκεί και πέρα αυτή η κίνηση του Μπαστούνι, θεωρώ ότι αυτή τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα και όχι η επέμβασή του στον ποδοσφαιριστή της Κορίνθου. Να δούμε τον Δημητρίου, ο Χαρτιάς σηκώθηκε. Και πάλι Χαρτιάς, Μυριώτης, κεφαλιά, Σαξανίδη στο σούτ, η μπάλα στον Νικολάου.
Και άλλη μια φορά ο Νικολάου λέει όχι στις επιθετικές ωρέξεις των παιχτών της Κορίνθου. Ματίας την κρατάει πολύ. Ματίας φάουλ. Εκεί θεωρώ ότι πρέπει να αξικάρτα είναι δύσκολη, αλλά και αυτό που κάνει η επόμενη παρατήρηση πρέπει να είναι κάρτωμος. Αυτή μπορεί να ήταν μια σωστή παρατήρηση. Να δούμε την Κόρινθο από δεξιά. Σαξανίδης, ωραία στον Ματία. Ματίας γυρίζει, σουτάρει. Μπάλα στα σώματα και πάλι Ματίας. Παπα-Νικολάου τη σέντρα. Θέλει να κάνει μια σέντρα, η μπάλα παίρνει ύψος. Και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αγγίζουμε το 20 λεπτό. Ζωντανή μετάδοση της Κορίνθους από το Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου του τελικού αγώνα Κορίνθου και Αγίων Θεοδόρων. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων στο 55ο λεπτό έκανε το 0-1 και προηγείται. Η ομάδα τώρα με το σύρμο τον Καρβέλη προβολή από τον Δημητρίου, πλάγιο για την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Τακουνάκι, μπάλα. Εκτός. Καρβέλης. Ριώτης. Αρτιάς. Στο Ράπτη. Προλαβαίνει ο Ράπτης. Παπα-Νικολάου. Ωραία γυρίζει πίσω, αλλά δεν υπάρχει δεξιά στήριγμα. Παπα-Νικολάου και πάλι. Ετοιμάζει τρίτη αλλαγή ο κύριος Ζαναβάρας. Είναι ο Μπιτσάκος, σίγουρα η εμπειρία του είναι τεράστια. Και έχει πολύ καλές μεταβιβάσεις. Δημητρίου. Ανέβασε την ομάδα! Η ομάδα της Κορίνθου πιέζει να πάρει μια κατοχή. Η μπάλα κόβεται. Μπιτσάκος λοιπόν. Δεν ένα. Αλλαγή τρίτη για τον Παναγιώτη Τζαναβάρα. Βγαίνει ο Ματίας λοιπόν, μπαίνει ο Μπιτσάκος, αλλάζει οργανωτή. Να δούμε το Ράπτη. Ράπτης, Αρτσιάς, Αργυρόπουλος, το 1-2 παίκτης Κορίνθου. Εκεί οι μάχες, ο Νικολάου μπαίνει, διώγνει. Στον αέρα κερδίζει ο Σιδηρόπουλος, πλάγιο για την ομάδα της Κορίνθου. Ο Σιδηρόπουλος στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες Κορίνθου παίζουν. Μπιτσάκος κρατάει, υπάρχει φάουλ εκεί, τράβηγμα, δεύτερο τράβηγμα, υπάρχουν διαπληκτισμοί στον αγωνιστικό χώρο. Έφαγε μία κλωτσιά ο Μπιτσάκος, έφαγε δεύτερη, εκεί τα νεύρα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο κύριος Λούτσης πρέπει να κρατήσει το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες θέλουν το παιχνίδι, το πλεονέκτημα στους Αγίους Θεοδόρους που προηγούνται με 1-0. Αυτά τα μαρκαρίσματα, τα σκληρά, δεν πρέπει να τα αφήνει ο κύριος Ζούλτσης, γιατί σίγουρα μόνο κακό κάνουν, γιατί αυτός που θα φάει την κλωτσιά θα τρέξει και θα δώσει και αυτός την κλωτσιά του. Και αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει ο καθένας για κανένα fair play, όλοι θέλουν το τρόπαιο. Χαρτιάς στην εκτέλεση. 7 άτομα μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αγίων Θεοδωρών. Όλη η αεροπορία της Κορίνθου έχει ψηλά κορμιά. Βγαίνει ο Σταμέλος. Παίζεται, λέει ο διαιτητής.
Του φύγει η μπάλα. Στην κόντρα η Άγιοι Θεοδωροί. Φάουλ εκεί και κάρτα. Σωστή η κάρτα. Αν ξέφευγε ο παίκτης των Αγίων Θεοδόρων, ήταν πραγματικά πραγματικός κίνδυνος, γιατί ο Τσαουσά είχε φύγει μπροστά. Ενώ ερχόταν από πίσω και ο Σύρμος. Αλλαγή για τον κύριο Μπαρμπολούτσι. Ετοιμάζει τον Γκοτζιά. Ο Ψάιτ σήκωσε ο κύριος Θεοδωρόπουλος την προσπάθεια των Αγίων Θεοδόρων να βγουν σε αυτή την επίθεση. Μητσάκος κρατάει, ελίσσεται, ψάχνει στήριγμα, τον πιέζει ο Κρυαράς. Κρυαράς κάνει πάρα πολλά μέτρα. Πιέζει τον δημιουργό της μπάλας, πιέζει την μπάλα στον άξονα. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστές και αν την κατέχει, Δημητρίου. Παπα-Νικολάου. Στήριγμα, φάουλ. Διαμαρτύρεται τον Αγίων Θεοδόρων. Όρθιοι άνθρωποι των Αγίων Θεοδόρων. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αργυρόπουλος. Το φάουλ λοιπόν. Υπάρχει διακοπή, περιμένουμε. Αργυρόπουλος, εκτέλεση, φοβερή απόκρουση από τον Σταμέλο. Ωραία εκτέλεση από τον Αργυρόπουλο, η μπάλα πήγαινε στο δεξί παράθυρο του Σταμέλου. Αυτός απογειώθηκε πραγματικά και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Κορίνθου, μια πολύ καλή στιγμή για τον Σταμέλο, που κρατάει το 0 για την ομάδα του. Το κόρνερ περνάει ανεκμετάλλευτο. Τρέχουν οι της Κορίνθου. Τρέχουν για να μαζέψουν την μπάλα. 20 λεπτά αγώνα ακόμα. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο. Τώρα έχουμε και άλλο ποδοσφαιριστή των Αγίων Θεοδόρων στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ρούτσης θα πρέπει να μαζεύει λεφτά καθυστερήσεων. Γιατί η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων έχει ραντεβού με την ιστορία της και σίγουρα θα κερδίσει τα πάντα. Αυτό όμως δεν είναι ποδόσφαιρο. Είτε το κάνει μία είτε το κάνει άλλη ομάδα. Αν υπάρχει σκοπιμότητα εννοούμε, δεν μιλάμε να υπάρχει τραυματισμός. Ο κύριος Τζαναβάρας μιλάει στο χαρτιά. Του ζητάει πίεση, του ζητάει να ανέβει πιο ψηλά και να οργανώσει την ομάδα του. Είπαμε, το μεγάλο ατού της ομάδας Κορίνθου, είναι να μπορέσει να ανεβάσει την πίεση και στα 4/4 του γηπέδου. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι έχει τον έλεγχο της, ότι έχει την κυκλοφορία της μπάλας, δεν σημαίνει κάτι. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων είναι, ξέρει τι ζητάει, ξέρει που βρίσκεται, δεν κουράζει την μπάλα, προσπαθεί να απελευθερωθεί από την πίεση και να ψάξει να βρει ανοιχτό γήπεδο μπροστά της. Και από εκεί και πέρα η τριάδα των επιθετικών της κάνει όλη τη δουλειά. Όπως είπαμε, ο Γκοτζιάς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή ο κύριος Μπαρτογολούτσι. Να δούμε πώς θα αντιδράσει Κόρδος, να δούμε πώς θα βγει μπροστά. Θεωρώ πρέπει να ανέβει πιο ψηλά. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Αυτό είναι το κλειδί της ομάδας Κορίνθου. Όσο περιμένει τους Αγίους Θεοδόρους η παιχνίδι κατοχής, δεν θα κερδίσει τίποτα.
Έβαλε τα δύο φόρτου, σίγουρα είναι ένα κέρδος αυτό. Ο Μυριώτης στον Κυριαλάνη, Κυριαλάνης στον Πιτσάκο, ο οποίος πήρε τη θέση του Ματία. Ψάχνει τη σέντρα και αυτός, πιο πίσω η μπάλα. Βγαίνουν ψηλά οι των Αγιορθοδόρων, βλέπετε, πιέζουνε. Μετά το μισό, ποιος έχει την μπάλα. Ανάλογα που είναι η μπάλα, ανεβαίνουν ένας και δύο ποδοσφαιριστές. Αν είναι πλάγια, βγαίνουν δύο ποδοσφαιριστές. Αν είναι στο κέντρο, βγαίνει ένας. Εδώ ο κύριος Δούτσης δίνει φάουλ στο χαρτιά. Είναι ένα λοιπόν, όπως είπαμε, και είμαστε στο 75ο λεπτό. Πάλι στην επίθεση, σε κόντρα επίθεση με τον Σιδηρόπουλο. Βγήκε η άμυνα της Κορίνθου. Διεκδικεί στον αέρα. Χαρτσιάς. Παπα-Νικολάου. Νέος ποδοσφαιριστής των Αγίων Θεοδόρων κάτω. Εκεί θα διώξει ο Νικολάου όπως την μπάλα έξω από τα όρια του γηπέδου στις απέναντι πολυκατοικίες. Είναι ο Μάκης Κρυαράς στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπαμε, η σκοπιμότητα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι τραυματίας, ελπίζουμε να μην είναι. Δεν ξέρουμε πόσες καθυστερήσεις θα έχει ο αγώνας. Και άλλη αλλαγή, και οι δύο αλλαγές για την ομάδα της Κορίνθου. Μπαίνει ο Γκούμας και μπαίνει και ο Τζαναβάρας. Ζητάει, βάζει δύο πιστηρικάδες. Να πιέσουν από πάνω και καλά κάνει, έπρεπε ο κύριος Ζαναβάρας. Έπρεπε να βγάλει φρέσκα πόδια, να πιέσουνε. Δεν ξέρουμε πόσο καθυστερείς, πάντως έχουμε αρκετή ώρα. Παίζεται ένα λεπτό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα καθυστερείς. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Κρυαράς θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Ο συμπαθής ποδοσφαιριστής των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος εισπράττει και το χειροκρότημα των φίλων των Αγίων Θεοδόρων. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Να δούμε από δεξιά την ομάδα της Κορίνθου που γίνεται η σέντρα, κόβουν των Αγίων Θεοδόρων. Δημητρίου, Μπιτσάκος στην κάθετη. Σαξανίδης στον Κυριαλάνη. Αυτός με το γλυκό αριστερό θα φέρει τη σέντρα. Υπάρχει σπρόξιμο, διετής λέει παίζεται. Εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί και πέναλτι αυτό. Υπήρξε μια δυνατή μονομαχία, απλά ήτανε υπέρ των δύο δυνατή. Βγαίνει από την αμυνά του Δημητρίου. Ράπτης περνάει. Μπιτσάκος σουτάρει, αποκρούει εντυπωσιακά ως τα μέλος. Βρίσκει την μπάλα με τα ακροδάκτυλα σε αυτόν τον κεραυνό που εξαπέλυσε ο Μπιτσάκος. Νέο κόρνερ, Αργυρόπουλος είναι ο εκτελεστής. Δεν αφήνει κανένα, βέβαια έχει βγει ο Ματίας. Άρα εκτελεστής στις συστατικές φάσεις είναι ο αρχηγός, είναι ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος. Το κόρνερ, Ράπτης, πιο πίσω, Τζαναβάρας, πλάγια, όχι. Διώγνουν τον Αγίων Θεοδόρων. Και υπάρχει φάουλ και σκληρό φάουλ από πίσω. Μπιτσάκος. Έχει αγριέψει το παιχνίδι. Μπιτσάκος. Οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων παίζουν στο όριο, παρακαλώ.
Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάχνουνε... Τους χωρίζουνε 12 λεπτά από την ιστορία τους. Φάουλ εκεί, αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής. Κακό κοντρόλ. Ο νεαρός Γκούμας δεν μπορεί να ισορροπήσει. Κεφαλιά, Γκούμας πίσω, Παναγιωτόπουλος και Δημητρίου. Ανοίγει για το Χατζή από δεξιά. Χατζής, προβολή, φάουλ, είδε ο κύριος Ζούτης ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα και οι δύο ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, της Κορίνθου σηκώνεται και τον Αγίον Θεοδόρον, ο ποδοσφαιριστής, γρήγορη το παίξιμο, Μπιτσάκος από αριστερά, ο Κυριαλάνης. Προλαβαίνει Γκούμας, Χαρτσιάς. Μιλάμε τα φάουλ, δέχεται το ένα το άλλο. Μιλάμε, είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Σε κάθε επαφή. Αυτό που λέει και ο Θήμιος, ότι αυτή τη στιγμή όταν αφήσει αυτά τα μαρκαρίσματα... Είναι συνεχεία αυτά. Ναι, παίζουν οι άνθρωποι στο όριο και έχουν ραντεβού με την ιστορία τους. Και θα δώσουν τα πάντα ώστε να το κατακτήσουν. Από εκεί και πέρα, εσύ σαν διαιτητής τι κάνεις. Μπιτσάκος. Μπάλα στον αέρα. Διώκουν τον Αγίον Θεοδόρο. Και διώκουν ακόμα πιο μακριά. Αλλαγή λοιπόν για τους Αγίους Θεοδόρους. Θα μπει ο Δρομπόσης. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα βγει. Βιτσάκος. Βιτσάκος αλλάζει παιχνίδι. Δεξιά, ωραία. Εκεί δεν μπορεί να περάσει ο Τζαναβάρας. Κερδίζει όμως το κόρνερ. Και είναι ευκαιρία για ψηλά κορμιά της ομάδας Κορίνθου. Σαχσανίδης, Μυριώτης, Δημητρίου, Αργυρόπουλος. Να μπουν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα η νέα παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Και μόνος μπροστά είναι ο σκόρερ. Χαρτιάς. Χαρτιάς προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Είναι κόρνερ. Έδωσε επιθετικό φάουλ. Διαιτητής. Καταρχήν ήταν 2-1 πάνω στον Χαρτιά. Και στη συνέχεια πώς έκανε φάουλ ο Χαρτιάς αφού αυτός είχε την μπάλα. Οι παίκτες ήταν σε λίγα τετραγωνικά τρεις παίκτες. Με τον έναν κατοχή. Και αυτός θα κάνει φάουλ. Εντάξει, όλα συμβαίνουν. Ο Δρομπόσης είναι έτοιμος να βγει. Μα μπει, συγγνώμη. Να δούμε ποιος παίκτης θα βγει. Νομίζω είναι ο Μπαστούνης. Αρκετή καθυστέρηση, εντάξει. Φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή ο κύριος Μπαρτολούτσι. Μπάλα είναι άτ, κατευθείαν. Οκτώ λεπτά για το τέλος του αγώνα και όποιες καθυστερήσεις θεωρώ. Τουλάχιστον ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό καθυστερήσεων θα υπάρχει. Κόρδιος εκεί πρέπει να τα δώσει όλα για όλα. Πρέπει να ρισκάρει λίγο παραπάνω. Κίτρινη κάρτα στον Γκούμα, σωστή. Πολύ σωστή.
Πολύ σωστή κάρτα, γιατί ήταν επικίνδυνη η ομάδα του, των Αγίων Θεοδόρων. Και στην κανονική διάρκεια ήταν αυτό το πράγμα. Έπαιζε πολύ καλά την κόντρα επίθεση. Τώρα που η εικόνα συνανέβει ακόμα λίγο πιο ψηλά, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διάδρομη είναι όλη ανοιχτή. Βγαίνει ο Παναγιωτόπουλος, μαζεύει, δίνει στον Τζαναβάρα που θα κινηθεί από τα δεξιά. Τζαναβάρας, εκεί θα βγουν έξω στον Αγίων Θεοδόρων. Το πλάγιο είναι κακό. Πρέπει μπάλα να κατέβει κάτω και να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις η ομάδα της Κορίνθου, ψάχνοντας πολύ ωραία κίνηση από τον Πιτσάκο. Το 1-2, υπάρχει φάουλ στο Σαξανίδη. Πέφτουνε με χίλια οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων. Μπιτσάκος ζητάει, ο Δημητρίου δεν μπορεί να ανέβει μπροστά. Δεν μπορεί, δεν έχει αποθέματα, δεν μπόρεσε, έκανε και ίδιο νόημα. Να δούμε το Ράπτη, προσπαθεί ο Ράπτης, κόβεται από τον Κρυαρά. Παίκτης των Αγίων Θεοδόρων ανοίγει την μπάλα λίγο παραπάνω. Αργυρόπουλος, έχει χώρο. Μπάλα θα περάσει στο Μυριώτη. Μυριώτης πάει να κάνει το 1-2 με τον Σαξανίδη. Μπάλα θα περάσει. Νέο φάουλ από τον Καρβέλη. Νέα κίτρινη κάρτα. Τώρα που παίρνει τον πειθαρχικό έλεγχο ο κύριος Ρούτσης. Χαρτιάς. Με το καλό του το αριστερό θα φέρει κόσμο στην περιοχή. Τώρα ανεβαίνει και ο Δημητρίου. Κρυγαλάνης, Ζαναβάρας πίσω στα μετόπισθεν. Να δούμε το χαρτιά. Θα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί γίνεται μάχη σώμα με σώμα. Ποιος θα πάρει την καλύτερη τοποθέτηση. Η μπάλα είναι καλοτραβηγμένο. Η μπάλα περνάει από όλους. Είναι out οι δύο ψηλοί της Κορίνθου. Είχαν μείνει στο ύψος του πέναλτι. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπήρχε παίκτης. Ξεκινά μια καινούργια επίθεση για τους Αγίους Θεοδόρους. Μπιτσάκος, Χαρτιάς. Ράπτης μπαίνει στη φάση, μπαίνει με δύναμη Νικολάου, θα διώξει, θα κερδίσει και το φάουλ. Φάουλ λοιπόν, ο παίκτης των Αγίων Θεοδόρων στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε νέα διακοπή. Ο ποδοσφαιριστής των Αγίων Θεοδόρων είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πόσα θα είναι τα λεπτά. Δεν ξέρω τι σημειώνει ο κύριος Ρούτσης. 3 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Η Κόρυθος, εφόσον χάνει, πρέπει να βγει ψηλά. Πρέπει να βγει ψηλά και ας ρισκάρει το δεύτερο γκολ. Δεν υπάρχει χρονικά περιθώρια. Πρέπει να ανεβούνε, πρέπει να πιέσουνε. Ο παίκτης των Αγίων Θεοδόρων, ο Καρβέλης βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Κυριαλάνη. Κυριαλάνης στον Γκούμα. Σέντρα από τον Κυριαλάνη με στόχο χιόνε τον Σαξανίδη. Πλάγιο για την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Δεν πάρει την μπάλα, βλέπετε πάνε γύρω γύρω. Συμβαίνουν. Φάουλ υπέρ της ομάδας της Κορίνθου. Εκτελείται γρήγορα από τον Μπιτσάκο. Ανεβαίνει ο Αργυρόπουλος. Περνουμένουν μπροστά και Μυριώτης και Σαξανίδης. Άι φάση για τον Σαξανίδη. Νέο φάουλ, βλέπετε τι γίνεται. Δεν περνάει η μπάλα, μπορεί να περάσει ο παίκτης ποτέ.
Νέο φάουλ, μόνο ο Κυριαλάνης πίσω. Λόγω της ταχύτητάς του. Έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι μόνο ο Χαρτσιάς. Και από εκεί και πέρα, 8 ποδοσφαιριστές Κορίνθου μέσα στο πέναλτι. Μάχες επιμαχών. Σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Κεφαλιά από τον Γκούμα στο δεύτερο δοκάρι. Αρκετός κόσμος σήμερα εδώ για να δει τον τελικό Κορινθίας. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην Κόρινθο και τους Αγίους Θεοδόρους. Θυμίζουμε από το 55ο λεπτό η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων προηγείται με 1-0 με ένα πολύ μια ωραία κεφαλιά από τον Τσαουσάι. Δημητρίου με χώρο μπροστά του. Όλοι οι Άγιοι Θεόδωροι είναι πίσω. Μπιτσάκος. Μπαλιά και πάλι το 1-2 γίνεται εκεί. Φάουλ και σκληρό φάουλ. Στο πρόσωπο έφαγε αγωνιά. Κεφάλι. Να την αλλαγή ρε. Σήκω τη σημεία ρε. Το έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Μπαστούνης τώρα. Και θα μπει ο Σερέρι. Αποσύρει την αλλαγή ο κύριος Μπαρμπολούτσι. Αργυρόπουλος στην εκτέλεση, είναι και ο Χαρτιάς εκεί. Αργυρόπουλος με το δεξί, ο Χαρτιάς με το αριστερό. Αρκετός κόσμος, είτε για το rebound, είτε για μια σέντρα που εγώ βλέπω κάποιο σουτ. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να περάσει το τείχος. Κάποιο μπουκάλι χτύπησε τον κύριο Ρούτσι. Το πάγκο πήγε! Από το πάγκο πήγε το μπουκάλι! Ο κύριος Ρούτσι λοιπόν. Αργυρόπουλος και Χαρτιάς. Αργυρόπουλος μπάλα κοντράρι. Είναι κόρνερ. Πολύ καλή εκτέλεση του Αργυρόπουλου. Ο Κόρινθος πιέζει να πάρει ένα γκολ. Εκεί διεκδικήσει Τσαναβάρας, τσιμπάει την μπάλα, Κρυαράς, μάχες στον αέρα. Όλοι στην περιοχή διώχνουν όπως οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων και τώρα με τον Σιδηρόπουλο προσπαθούν να πάρουν κατοχή. Σιδηρόπουλος και Ράπτης. Η μπάλα είναι λάγια ή φάουλ υπέρ του Σιδηρόπουλου. Φάουλ είναι. Αλλαγή έχουμε. Μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι την πετάξανε για καθυστερήσεις. Έχουμε ήδη συμπληρώσει τα 45-46 λεπτά. Δεν ξέρω, είδαμε τον τέταρτο τι έδειξε. Εδώ κάποιος συνεργάτης μου λέει ότι έδειξε 8 λεπτά. Να δούμε. Η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων κερδίζει χρόνο. Τίποτα λέει ο κύριος Ρούτσης. Πιτσάκος. Μπαλιά δεν είναι και καλύτερη. Πλάγιο out. Αλλαγή. Σερέρι. Έχουμε νέο πλάγιο, αλλά εντωμεταξύ έχουμε και αλλαγή. Ο χρόνος περνάει.
καθυστερήσεις μέχρι να βγει ο παίκτης. Ποιος θα είναι ο παίκτης που έχει δηλωθεί στον τέταρτο. Θα μπει ο Σερέρι. Βγαίνει με το νούμερο 14 ο Σύρμος. Έχουμε νέα κόντρα, νέο πλάγιο υπέρ των Αγίων Θεοδόρων και αυτή τη φορά. Προσπαθούν από αριστερά, οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων, out λέει ο κύριος Ρούτσης. Ήδη έχουμε περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά είχαμε καθυστερήσεις, δεν ξέρω πώς θα τα κρατήσει. Ωραία κοφτή τρίπλα, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Με τον Αγίων Θεοδόρων, με χέρια και με πόδια, προσπαθούν να κρατήσουν τους Κορίνθιους μακριά από την εστία. Κεφαλιά στον αέρα, διουξίματα. Μπάλα θα περάσει στον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος με τον Νικολάου. Πιέζει ο Αργυρόπουλος, ο Νικολάου βγάζει την μπάλα από την περιοχή του. Ράπτης τρυφογυρίζει, συγκλίνει και περνάει ωραία στον Κυριαλάνη. Κυριαλάνης στην κόντρα και βγαίνουν οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων στην κόντρα. Βγαίνει έξυπνα στο offside του Δημητρίου και γίνεται η σέντρα. Η μπάλα θα περάσει, υπάρχει offside που σημειώνει ο κύριος Ντέμψιας στη σέντρα που έγινε. Κύριος Ντέμψιας, οι άνθρωποι του Πάγκου ζητούν από τους φίλους των Αγίων Θεοδόρων να σηκωθούν όρθιοι και να επιφημίσουν την ομάδα τους. Νέες καθυστερήσεις, νέοι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Στα μέλος είναι κάτω, στα μέλος με 2-3 πολύ καλές αποκρούσεις στο σημερινό αγώνα. Πολύ καλός ο στα μέλος. Όποτε επιτέθηκε, όποτε σούταρε η ομάδα της Κορίνθου, ήταν παρόν, έβγαλε 2-3 καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, υψηλού επίπεδου αποκρούσεις από τον τερματοφύλακα των Αγίων Θεοδόρων. Στο rebound ο Κρυαράς. Αργυρόπουλος που έχει φύγει μπροστά. Μπιτσάκος. Σαχσανίδης έμεινε πίσω. Παναγιωτόπουλος στο Τζαναβάρα. Τζαναβάρας στο Γκούμα. Γκούμα στην παλιά για ποιον? Για την αεροπορία της Κορίνθου. Εκεί κόβουν οι των Αγίων Θεοδόρων. Με τον Νικολάου Πανταχού παρόντα, τον καλύτερο παίκτη των Αγίων Θεοδόρων. Οι των Αγίων Θεοδόρων έχουν βγει και ζητούν λήξη, έχουν βγει όλοι έξω από τον πάγκο. Υπάρχουν πάρα πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Τώρα είμαστε στα 7 λεπτά. Κυριαλάνης και θα πάει κόρτος για την τελευταία της επίθεση. Λογικά. Σέντρα, η μπάλα θα περάσει. Η μπάλα είναι... Οι των Αγίων Θεοδόρων πανηγυρίζουνε. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω τι θα κρατήσει ο κύριος Ρούτσης. Ό,τι και να κρατήσει, το κρατάει ακριβώς στα 8. Έτσι λοιπόν, ο τελικός Κορινθίας παίρνει νικήτρια την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων με 1-0 με γκολ του Τσαουσάη στο 51ο λεπτό, όταν κεφαλιά στο δεύτερο δοκάριστρα από σέντρα από αριστερά έφερε την μπάλα στο κεφάλι, έφερε μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι
Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Ιδίων Θεοδόρων κάνει το 1-0. Έκτοτε η ομάδα της Κορίνθου προσπάθησε να μπει, να πίεσε. Έκανε φάσεις, έκανε ευκαιρίες, αλλά βρήκε απέναντί της καταρχήν ένα σταμέλο πάρα πολύ καλό και δεύτερο ένα Οδυσσέα Νικολάου επίσης σημαντικό στην άμυνα των Αγίων Θεοδόρων. Αυτό που ζήταγαν οι Άγιοι Θεόδωροι το έκαναν πράξη. Συμπαγής άμυνα, κόντρα επιθέσεις έφεραν το αποτέλεσμα. Ο τελικός Κορινθίας λοιπόν παίρνει την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων νικήτρια και να παίρνει το κύπελλο Κορινθίας. Η ομάδα της Κορίνθου τη φετινή περίοδο είχε μόλις μία ήττα. Αυτή από τον Πέλο Πακιάτο εδώ στην Κόρινθο. Και η δεύτερη γίνεται από την ομάδα των Αγίων Θεοδόρων σε σημαντικό αγώνα. Τον αγώνα 1-0 της ομάδας των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς θα διακόψουμε και θα μπούμε και πάλι στην τελετή απονομής μέχρι να σταματήσουν οι πανηγυρισμοί, γιατί εδώ δεν υπάρχει αγώνας, άρα διακόπτουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Ζωντανά, δεν μου φωνάζει κόλμα στο μικρόφωνο. Μαλακά, ζωντανά. Γιατί δεν είναι. Είναι δημοσιογραφικά. Δεν είσαι οπαδός. Δεν έχει ακούσει κανέναν εδώ πέρα να λέμε τέτοια. Κόλυπα, είπα κάτι, έβρισα κάποιον. Δεν παίζει ρόλο. Μάλλον δεν άκουσε τον εαυτό σου, αλλά άκουσε το μετά. Τι είπα, πες μου. Είπα κάτι άλλο. Γιατί δεν παπατώ. Δεν λέγεται στα δημοσιογραφικά αυτό. Τι είναι παιδιά, δεν λέγεται. Δεν λέγεται γκολ από δημοσιογράφο. Δεν υποτίθε... γκολ. Ναι, βέβαια. Δεν είπες γκολ, έκανε... Όχι. Δεν υπάρχει. Βάλα ακούσε το. Είναι αποκλειστικό. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνεις περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, εντάξει. Βάλα ακούσε το. Εντάξει τώρα. Είσαι λάθος. Είμαι λάθος. Εντάξει. Λάθος, ότι τρεις εδώ έλεγα το ίδιο και ο Ναστρής έκανε το ισοκάνι σαμάτα. Δεν ακούω. Μας καίνει το κρασίδι. Ναι, το γεγονός είναι ότι υπάρχει όλο αυτό το γήπεδο, είχε και τα καπνογόνα και τις φωτοβολίδες για να τις κάψουμε το γρασίδι. Το είχαμε τόσο καλό. Με αυτά και μετά τα λοιπόν... Με αυτά και μετά να φτάνουμε στην απονομή. Οι παίκτες των Αγίων Θεοδόρων, ένα κουβάλι, πανηγύρισαν. Όλος ο πάγκος. Όλος ο κόσμος που ήρθε εδώ, 1-0, μεγάλη νικήτρια η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων σε έναν τελικό κυπέλλου Κορινθίας. 1-0 λοιπόν. Είχαμε αρκετά νεύρα και στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός λοιπόν... Περιμένουμε τις απονομές. Βλέπουμε τον πρόεδρο της Ένωσης. Βλέπουμε τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Τσικριτζή, να θα κάνει τις απονομές λογικά. Ο κύριος Ζαναβάρας καλεί την ομάδα του να πάρει το αναμνηστικό μετάλλιο ή το αργυρό μετάλλιο, ό,τι προτιμάτε.
τη συμμετοχή στον τελικό Κορινθίας. Περιμένουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος της Ένωσης και οι συνεργάτες του, ο κύριος Βράκας, ο κύριος Μαργέτης, βρίσκονται στον πάγκο των απονομών. Οι Άγιοι Θεόδωροι είχαν τη βάση και μπλουζάκια υπεροκορυνθίας. Μια καλή χρονιά για την ομάδα των Αγίων Θεοδώρων, η οποία τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας. Περιμένουμε λοιπόν τους συμμετέχοντες, ποδοσφαιριστές Κορίνθου, περίλυποι. Περιμένουν επιθαρχημένοι και μπράβο τους, προς οδηγίες του Παναγιώτη Τζαναβάρα, να παραλάβουν τα αναμνηστικά μετάλλια και οι παίχτες των Αγίων Θεοδώρων τα χρυσά μετάλλια και το κύπελο του πρωταθλητή Κορινθίας. Έχουν βάλει τον Αστήλ τη σημάδι μου. Νομίζουν ότι είναι από τους Αγίους Θεοδωρούς. Είναι πίσω βέβαια οι Άγιοι Θεόδωροι, να φύγαν τα μπουκάλια. Εκεί καλό θα είναι να δοθούν γρήγορα τα μετάλλια, να φύγει ο κόσμος, να πανηγυρίσουν όσο μένει ο κόσμος και δεν φεύγει ο κόσμος. Καλό είναι οι ψυχραιμότεροι να μπουν στη μέση και να τελειώνει. Αρκετός κόσμος σήμερα εδώ, οι παίκτες Κορίνθου παίρνουν τα μετάλλια τους από τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Τσικριτζή, ο Ματίας, ο Αμαραντίδης, ο Χατζής, όλα τα παιδιά. Θα πάρουν τα μετάλλια του τελικού, το παλέψανε, δώσαν τον αγώνα τους, προσπάθησαν. Η ομάδα των Αγίων Θεοδώρων ήταν πιο τυχερή, θα λέγαμε. Δεν είχε ούτε τις τελικές του τίποτα, απλά είχε σκοπό. Είχε ένα σκοπό από την αρχή με τον προπονητή της, να παίξει στην πλάτη της άμυνας της Κορίνθου. Χωρίς περιττές ενέργειες, χωρίς τίποτα, έπαιξε έξυπνα. Κέρδισε το κύπελο 1-0. Θυμίζουμε τον γκολ στο 55ο λεπτό για την ομάδα των Αγίων Θεοδώρων από τον Τσαουσάη. Οι Κορίνθοι συνεχίζουν να παίρνουν τα μετάλλια τους. Γιαλάνης, Παπα-Νικολάου. Και τώρα και ο Αργυρόπουλος θα πάει να πάρει, μάλλον και το προπονητικό team. Παναγιώτης Τζαναβάρας, οι συνεργάτες του. Έτοιμοι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές των Αγίων Θεοδώρων. Περιμένουμε τον Αργυρόπουλο να πάρει το τιμητικό κύπελλο συμμετοχής για τη συμμετοχή της ομάδας στον τελικό της Κορινθίας. Ένα αναμνηστικό, σίγουρα ιστορικό για την ομάδα των Αγίων Θεοδώρων. Ο Χαρτιάς πήρε το κύπελλο μαζί του. Και τώρα έφτασε η ώρα οι νικητές του θεσμού να πάρουν τα μετάλλια τους. Ξεκινάνε λοιπόν ο κύριος Πρόεδρος Ένωσης, ο κύριος Τσικριτζής, να δίνει σιγά σιγά ένα-ένα τα μετάλλια στους παίχτες των Αγίων Θεοδώρων. Ένα-ένα λοιπόν, Καρβέγγης, Νικολάου, Σύρμος, Τζόρτζι, Μπαστούνης, Κρυαράς, Μουλούμπασης, Τσαουσάη, Σύρμος, Σιδηρόπουλος, Γκέρι, Δροβόλης, Αϊβαλιώτης, Θανάση Νικολάου, Γκοτζιάς, Σερέρι, Χασανάη, Αχμετάη και Γιώκα. Είναι οι ποδοσφαιριστές του κυρίου Μπαρμπολούτσι,
που πήρνουν, που πήραν το, που θα πάρουν και θα σκώσουν σε λίγο το τρόπαιο του κυπελούχου Κορινθίας. Σε λίγο η απονομή, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά τη ζωντανή μετάδοση του Ι Κορίνθους για άλλη μια φορά από το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Πολλές μεταδόσεις φέτος για την Κόρινθο. Είμαστε παρέα συνοδοιπόροι με την Κόρινθου σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το μαραθώνιο που φέρνει την ομάδα της Κορίνθου στα μπαράζ. Στα μπαράζ για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρωταθλήτρια Κορινθίας, η Κόρινθος, πρωτοκυπελούχος Κορινθίας, η Άγιοι Θεόδωροι. Έτσι λοιπόν καταγράφει η ιστορία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα... να ξεκινούν τα μπαράζ. Να πούμε λίγα στατιστικά πριν δούμε την απονομή. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές των Αγίων Θεοδώρων και τους παράγοντες να παίρνουν τα μετάλλια τους και τώρα, όχι, έχουμε ακόμα μετάλλια. Έχουμε λοιπόν, έχει μπει πολλής κόσμος και από τους Αγίους Θεοδόρους μέσα. Δεν είναι όλοι οι παράγοντες, τελικά μπαίνουν μέσα για να πανηγυρίσουν. Οι Κορίνθοι δεν έχουν φύγει ακόμα, έχει φύγει μεγάλη μερίδα. Αλλά εκεί που πέφτει τα μπουκάλια είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, είναι παράγοντες της Ένωσης. Είναι ο συνάδελφος, ο Γιώργος Ανασούγης, που περνάνε τα μπουκάλια δίπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δοθεί ο Οδυσσέας Νικολάου, ο αρχηγός, θα σηκώσει και το κύπελο. Όλοι μαζί λοιπόν πήραν τον πρόεδρο, φεύγουνε, πάνε στον κόσμο τους. Όλοι μαζί φεύγουν και πάνε στους φίλους της ομάδας που έχουν ταξιδέψει από τους Αγίους Θεοδόρους για να πανηγυρίσουν το κύπελο Κορινθίας. Μια μεγάλη στιγμή. Σηκώνουν το κύπελο και το πανηγυρίζουν όλοι μαζί. 200 με 300 άτομα, ίσως και παραπάνω από τους Αγίους Θεοδόρους, που έχουν έρθει να πανηγυρίσουν, βασικά να δουν την ομάδα τους, να τη βοηθήσουν και τελικά να πανηγυρίσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για την ιστορία της ομάδας των Αγίων Θεοδόρων. Από το Θύμιο τον Ζαρμπό που είχε την κάμερα του εικόνητος, τον Γιώργο τον Δημητριάδη που είχε την περιγραφή, ευχές από όλους εμάς να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας.